Σηκώνουν μανίκια οι επιχειρηματίες Χερσονήσου και Μαλίων για να υποδεχθούν τη νέα τουριστική σεζόν, με τους πρώτους τουρίστες να έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους. Χαμόγελα, αισιοδοξία και αδιάκοπες προετοιμασίες. Αυτό είναι το κλίμα το οποίο επικρατεί στις δύο πιο τουριστικές περιοχές του Ηρακλείου, Χερσόνησος και Μάλια. You enjoying Crete so far? Yes, βέβαια yeah. Και απολαμβάνω την παραμονή μου εδώ στην Κρήτη. Έχει απίστευτο καιρό, εξαιρετικές παραλίες και οι άνθρωποι είναι τόσο φιλικοί. Οι προετοιμασίες και οι εργασίες βρίσκονται στο κόκκινο προκειμένου να είναι όλα έτοιμα. Πιστεύουμε σε μια πολύ καλή σεζόν από ό,τι φαίνονται από τα πρώτα bookings. Θα ανοίξουμε λίγο νωρίτερα. Ήδη έχουν φανεί, αλλά πολύ λίγοι τουρίστες. Where do you come from? England. Η καταγωγή μου είναι από Αγγλία και ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το νησί. Έχουμε νοικιάσει αυτοκίνητο και θα πάμε να επισκεφθούμε αργότερα το ανάκτορο της Κνωσού. Μπορεί η νέα σεζόν να ξεκινά νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο οι επιπτώσεις της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης προβληματίζουν τους επιχειρηματίες, οι οποίοι καλούνται να λειτουργήσουν παρά τον βαρύ λογαριασμό. Πάρα πολλά καταστήματα στη Χερσόνησο κάτω και στο κεντρικό περισσότερο, που είναι και πιο εμπορικά και πιο ακριβά τα ενίκια, έχουν ξενικιαστεί από εμπορικές επιχειρήσεις και έχουν αλλάξει δραστηριότητα. Η ενεργειακή κρίση μας έχει επηρεάσει όλους. Αναγκαστικά πρέπει και εμείς να το μεταφέρουμε στον πελάτη. Την ίδια στιγμή, με το σταγονόμετρο πραγματοποιούνται οικοδομικές εργασίες και ανακαινήσεις, καθώς τα οικοδομικά υλικά έχουν πάρει την ανιούσα. Όπως βλέπατε και εσείς κατεβαίνοντας, δεν ασχολείται κανείς με το φτιάξιμο, θα κάνουν τα απαραίτητος απαραίτητα και θα μπούμε στη σεζόν. Οι περισσότεροι επαγγελματίες μόνοι τους προσπαθούν να φρεσκάρουν, να αναγεννήσουν, να κάνουν κάποιες αλλαγές στα καταστήματά τους. Αυτό είναι λόγω της αύξησης και των οικοδομικών υλικών και όλων των υλικών γενικά. Ταυτόχρονα, το κυκλοφοριακό αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο για επισκέπτες και επιχειρηματίες, οι οποίοι ζητούν παρεμβάσεις έστω και στο παραένα. Το καλοκαίρι εδώ δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Τα λεωφορεία τις πιο πολλές φορές δεν μπορούν ούτε να στρίψουν ούτε να μπαρκάρουν. Η Χερσόνησο και ειδικά το λιμάνι πάσχει πάρα πολύ σε χώρους πάρκινγκ. Σε σχέση με άλλες περιοχές είμαστε πίσω. Η ιδιωτική πρωτοβουλία νομίζω ότι προσπαθεί, αλλά θέλουμε και τη βοήθεια του Δήμου. Πρέπει να συνεργαστούν κράτος, Δήμος και εμείς. Πολλοί τουρίστες, πολλές επιχειρήσεις, αλλά λίγοι εργαζόμενοι. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή των Μαλίων και όχι μόνο, με το φαινόμενο της έλλειψης εργατικού δυναμικού να παραμένει έντονο. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο προσωπικό, δεν βρίσκεται. Εάν δείτε όλα τα ξενοδοχεία, όλα τα εστιατόρια, όλα τα σούπερ μάρκετ ψάχνουν κόσμο να δουλέψει, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.